Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον φύλακα Άγγελο της Δόξας, ο οποίος για ακόμη ένα παιχνίδι κατέβασε τα ρολά για την ομάδα του. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης της σημερινής επιτυχίας από τον Γιάννη τον Γιακούμαρο. Γιάννη, συγχαρητήρια για την επιτυχία. Πώς είδες εσύ το παιχνίδι? Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, δεν λέω. Απλά να ξέρεις, οι συνθήκες δεν βοηθούν. Από ό,τι είδατε, λείπανε πολύ από τη βασική μας εντεκάδα. Εντάξει, το ποδόσφαιρο χρειάζεται και λίγο τύχη, πέρα από ότι εγώ βοήθησα την ομάδα μου και λίγο ο Θεός έκανε τα στραβά μάτια και έτσι καταφέραμε να πάρουμε αυτό που θέλαμε. Και πλέον μετά από δύο νίκες και μία ισοπαλία στην έδρα του Αστέρα Παστίδας, έχετε το τελευταίο παιχνίδι στην έδρα σας κόντρα στον Αστέρα Παστίδας και έχετε την ευκαιρία να κατακτήσετε την άνοδο μπροστά στον κόσμο σας. Ένα σχόλιο για το τελευταίο παιχνίδι που ακολουθεί. Εντάξει, εκεί πέρα είναι η έδρα μας. Ξέρουν πολύ καλά, πιστεύω όλοι, ότι είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εκεί με τον κόσμο δίπλα μας και με τα παιδιά όλα μαζί μας, πιστεύω ότι θα καταφέρουμε αυτό που θέλουμε, να πάρουμε τη νίκη και να βρεθούμε στην Α κατηγορία.